Για μια αξιοπρεπή διαβίωση των συμπολιτών μας είναι ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα, το οποίο, όπως είπε ο κύριος Υπουργός, θα παίξει καθοριστικό ρόλο να δημιουργήσει τις δυνατότητες εκείνες για να μπορέσουν να ξεπεράσουμε τα μεγάλα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει η πατρίδα μας. Θα ήθελα όμως να πω ότι το πρόγραμμα αυτό, το οποίο έχει μεγάλη επιτυχία και σε άλλες περιοχές της Ευρώπης, ιδιαίτερα στο Νότο, θα μπορεί να αξιοποιηθεί με πολύ γρηγορότερους ρυθμούς, γιατί η κοινωνία πραγματικά ζει κάτω από τα όρια της φτώχειας. Σε αυτή την προσπάθεια εμείς θα συνεργαστούμε, είπαμε και χθες στη συνάντηση που είχαμε με τον Υπουργό, θα συνεργαστούμε για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το πρόγραμμα και να είναι δίκαιο και ουσιαστικό. Ακόμα το πρόγραμμα Παιδί και Οικογένεια, το οποίο θα ενθαρρύνει αλλά και θα βοηθήσει ώστε η ελληνική οικογένεια να μπορεί ξανά να γενοβολά, είναι ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα, γιατί φέτος είχαμε 146.000 γεννήσεις λιγότερες από ό,τι τις προηγούμενες χρονιές. Είναι ότι οι περιοχές μας και ιδιαίτερα οι ακριτικές περιοχές αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλο πρόβλημα από την εγκατάλειψη και την ερήμωση αλλά και την υπογεννητικότητα, και ότι έχουν μείνει στα χωριά μας μόνο άνθρωποι της τρίτης ηλικίας, είναι ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει άμεσα και ουσιαστικά να αντιμετωπίσουμε.